Σε ανοιχτή εκδήλωση για το θέμα των εξορίξεων στην Ήπειρο, καλούν τα μέλη της Πρωτοβουλίας Άρτας ενάντια στις εξορίξεις. Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Όπως έχουμε πει δημόσια πολλές φορές, σαν πρωτοβουλία, η πολιτική απόφαση για έρευνες και εξορίξεις υδρογων ανθράκων στον τόπο μας, η οποία έγινε και προχωρά χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, η παραχώρηση στην πετρελαιοβιομηχανία για τα επόμενα 35 χρόνια του τόπου και των ζωών μας, είναι μια απόφαση καταστροφής. Γιατί οι έρευνες αλλά και οι εξορίξεις εν συνεχεία, με τις μεθόδους που θα ακολουθηθούν, τις σεισμικές εκρήξεις και τις γεωτρήσεις που θα γίνουν σε έδαφος και υπέδαφος, τις εγκαταστάσεις εξόρυξης παραγωγής και διανομής, σημαίνει τοξικά αέρια και απόβλητα, ρύπανση και διαχείριση των νερών, αποψήλωση δασών, αλίωση τοπίων, αύξηση της σεισμικότητας, καταστροφή γεωργική γης, βλάβες ακτινοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, τουρισμό, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σημαίνει ακύρωση οποιασδήποτε μορφής ήπιας ανάπτυξης για τον τόπο, σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και άμεση βλαπτική μεταβολή για την τοπική οικονομία». Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για το βήμα που μας δίνετε για να ενημερώσουμε για την εκδήλωση αυτή, την οποία τη θεωρούμε πολύ σημαντική, έστω και αν έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται η σύμβαση. Εκ μέρους λοιπόν της Πρωτοβουλίας Πολιτών Άρτας ενάντια στις εξορίξεις, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Επιμελητήριο Άρτας στην αίθουσα του Ισογείου, διοργανώνουμε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Νίκο Γιαννούλη, ο οποίος είναι φυσικός περιβαλλοντολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπυρωτικής Νομοσπονδίας Ελλάδος. Έχει και άλλες ιδιότητες ο κύριος Γιαννούλης, είναι γνωστός. Και καλούμε όλους τους Αρτινούς, όλους όσους αγαπάνε αυτόν τον τόπο, αλλά και όλες τις περιφερειακές αρχές, τις δημοτικές αρχές, τις περιφερειακές παρατάξεις, τις δημοτικές παρατάξεις, τους κοινωνικούς συνδικαλιστικούς φορείς της πόλης, για παράδειγμα το πτηνοτροφικό, το ίδιο το επιμελητήριο, τον εμπορικό σύλλογο, όλες τις συλλογικότητες που έχουν δράσει εδώ στην πόλη τη δική μας και τους πολιτιστικούς συλλόγους, να έρθουν να συζητήσουμε για το σοβαρό θέμα της επιλογής της περιοχής της Ηπείρου για έρευνα και εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Η δική μας πρωτοβουλία έχει μία δράση περίπου 2 ετών. Να πούμε ότι με βάση την νομοθεσία και την πολιτική απόφαση που έχει πάρθει για αυτή την επιλογή διαχρονικά, όπως φαίνεται, από όλες τις κυβερνήσεις, η περιοχή συνολικά της Ηπείρου, δηλαδή Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννενα και Θεσπρωτεία, έχει επιλεχθεί για να εφαρμοστεί εδώ ένα σχέδιο που, κατά την άποψη τη δικιά μας, θα αποτελέσει καταστροφή και για τον τόπο και για τις ζωές των ανθρώπων. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να είναι πλήρως ενημερωμένοι γι' αυτό. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους και τις διαφωνίες τους και τις απορίες τους. Θεωρούμε ότι ο κύριος Γιαννούλης είναι ένας άνθρωπος που έχει πλήρη εικόνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώην δήμαρχος, αλλά και επιστημονική εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή πολλές φορές, ας πούμε, εμείς μπορεί να μην γινόμαστε και πιστευτοί ή να θεωρεί ο κόσμος ότι έχουμε και άλλες σκοπιμότητες, να έρθει εκεί να συζητήσουμε. Γιατί αυτό το πράγμα θα πρέπει να το σταματήσουμε, αν αγαπάμε τον τόπο μας, τώρα που έχουμε καιρό. Αρνητικές είναι οι αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων όπως Αρταίων και Κεντρικών Τζουμέρκων. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει η κυρία Μπελογιάννη, θα πρέπει να συνεχιστεί η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών και να περιφρουρηθούν οι αποφάσεις αυτές. Κοιτάξτε να δείτε, αν διαβάσει κανείς τον νόμο, τη σύμβαση που είναι το Μάρτιο του 2018 κυρωμένη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία. Εκεί, έστω έτσι με μια απλή ανάγνωση, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να έχεις ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις, θα δει ότι δεν μιλάμε για έρευνα ξεχωριστή και για εξόρυξη ξεχωριστή. Γιατί αυτό που κυκλοφορεί εδώ στην Ήπειρο, έτσι ευρέως, είναι ότι τώρα θέλουμε να δούμε τι υπάρχει από κάτω, να κάνουμε έρευνα,
Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζονται και σαν καλοί Σαμαρίτες. Ο νόμος, λοιπόν, περιλαμβάνει δύο φάσεις. Το ένα είναι της ερευνητικής διαδικασίας που κρατάει 7 χρόνια και το άλλο είναι της εξόρυξης. Είναι μία η διαδικασία. Έρευνα και εξόρυξη δρόγων ανθράκων. Η αλήθεια είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Ζουμέρκων πήραν αρνητική απόφαση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Δεν παραχώρησαν τις δημοτικές εκτάσεις, έτσι ώστε η ανάδοχος εταιρεία, ο μισθωτής των οικοπαίδων, γιατί μας λένε οικόπαιδα, να μπορέσει, ας πούμε, να ξεκινήσει τη διαδικασία στις δημοτικές τους εκτάσεις. Τα άλλα δύο δημοτικά συμβούλια περιμένουμε να ακολουθήσουν το παράδειγμα των δύο εκ των τεσσάρων δήμων του νομού Άρτας. Υπάρχει όμως και η ιδιωτική ιδιοκτησία, υπάρχει και η δημόσια ιδιοκτησία. Εκ του νόμου, στη δημόσια ιδιοκτησία έχουν πρόσβαση, αφού αυτό ψηφίστηκε και κυρώθηκε στην Ελληνική Βουλή. Στην ιδιωτική ιδιοκτησία ζητάνε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε, ότι έχουν πάει σε όλες τις περιοχές που αυτοί έχουν ερευνητικές γραμμές και ζητάνε από τους ιδιοκτήτες, μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών που συνάπτουν, να τους παραχωρήσουν την περιουσία τους, τα χωράφια τους ή τέλος πάντων αυτό από το οποίο θέλουν να περάσουν, προκειμένου να ξεκινήσει η πρώτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας. Εμείς αυτό που θέλουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άρτας και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Ζουμέρκων, αλλά και από τους άλλους δημάρχους, είναι να κάνει μια προσπάθεια να περιφρουρήσει την απόφαση που έχει πάρει. Μπορεί να ακούγεται σκληρή η λέξη να περιφρουρήσει, αλλά να δει πώς αυτή υλοποιείται, να μην δώσει πρόσβαση στις πετρελαϊκές εταιρείες, αφού έχει πάρει τέτοια απόφαση. Και καλούμε και τους ιδιώτες να πιέσουν και τις δημοτικές αρχές να ενημερωθούν, δηλαδή να γίνουν τοπικά συμβούλια, να μην βρίσκονται οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος, ας πούμε, των μισθωτών και των πετρελαϊκών εταιριών. Γιατί ξέρετε τώρα, αν έρθει ένα ολόκληρο κλιμάκιο και λέει ότι εγώ βάσει αυτού του νόμου θα πρέπει να κάνω αυτά τα πράγματα και υπέγραψε αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό και ο άλλος είναι μόνος του και σε αυτή την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται εδώ η περιοχή μας ειδικά, αλλά και η χώρα συνολικά, είναι πολύ δύσκολο από μόνος του να πάρει πρωτοβουλία και να πει όχι, γιατί είναι και ένα θέμα που ίσως και να μην το γνωρίζει, να μην το ξέρει, γιατί όλα αυτά, παρόλο που έχουν ξεκινήσει από το 12 εδώ στην περιοχή της Ηπείρου, δυστυχώς για αυτούς που κυβερνούσαν και τότε και τώρα και πριν, γίνανε χωρίς τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και χωρίς και την αντίστοιχη ενημέρωση. Καλούμε τους ανθρώπους της Ηπείρου, τους κατοίκους της και όσους αγαπάνε αυτόν τον τόπο, να έρθουν να συζητήσουμε. Τους καλούμε να αναλάβουν δράση, να μην συνενέσουν, να μην παραδώσουν τα χωράφια τους, να προστατέψουμε τον τόπο μας, τις δουλειές μας και τις ζωές μας, τονίζει καταλήγοντας. Κάνουμε και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους αγρότες και τους πτηνοτρόφους και τους αλληλείς, τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό, τους ανθρώπους που έχουν βιοτεχνίες ή μικρές βιομηχανίες στην παραγωγή κρέατος ή στην παραγωγή γάλακτος. Εμείς λέμε ότι η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρξουν μαζί. Και το δείχνει και η ζωή η πραγματική. Θέλω ένας άνθρωπος να μου πει αν έχει τουρισμό η Ελευσίνα και αυτές οι περιοχές ή αν έχει αγροτική παραγωγή αυτή η περιοχή εκεί των διελιστηρίων ή αν έχει οποιοδήποτε άλλου είδους παραγωγή στον πρωτογενή, στο δευτερογενή τομέα. Όχι, έχει μόνο διελιστήρια. Περιμένουμε όλους, περιμένουμε και εσάς. Ελπίζουμε να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και ελπίζουμε να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και στους χώρους, ας πούμε, που μαζευόμαστε τα Σάββατα, τις Κυριακές, στους χώρους δουλειάς, και να έχουμε αποτέλεσμα απέναντι σε αυτό που έχουν σχεδιάσει άλλοι για μας.